Μίλησα το Q με Fiora εναντίον Chaotic Style με Yorick, Exhaust Ignite και οι δύο παίχτες. Το Ignite θα μειώσει το healing από όλα τα heals τα οποία έχουν αυτά τα δύο champions, το Ghost of Famine για τον Yorick, τα Vital Spots για τη Fiora και φυσικά έχουμε και το Exhaust, ένα απαραίτητο summoner spell άμα θες να αποφύγεις τον burst των αντιπάλων, αλλά να τους κάνεις και λίγο πιο ευάλωτους. Ιδίως στο blind pick το οποίο παίζουμε αυτή τη στιγμή, ένα exhaust πάντα μπορεί να φανεί χρήσιμο. Σε ένα λεπτό ξεκινάει το match λοιπόν, για την τρίτη θέση, 15 ευρώ RP, 15 ώρες για την τρίτη θέση, μάλλον όχι 10. Καλή επιτυχία λοιπόν και στους δύο παίκτες, best of one. Ο νικητής είναι είτε στο First Blood, είτε στα 100 CS ή στον πρώτο πύργο. Όσο αφορά το laning και το farm, ο Yorick έχει σίγουρα ένα αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να κάνει πάρα πολύ δυνατό χαράς και έχει καλύτερο sustain από την Fiora, ενώ η Fiora έχει πιο δυνατά power spikes στο level 6. Και σίγουρα όσο αφορά τους πύργους, η Fiora έχει ένα πλεονέκτημα, καθώς έχει πολύ περισσότερο damage σαν champion. Μετά το level 6 θα έχουμε και την Fiora, η οποία έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει να σκοτώσει τον Yorick, μιας και ο Yorick με την δικιά του ulti δεν έχει κάποιο τρελό πλεονέκτημα. Δεν φημίζεται για τις καλύτερες ένα βένα ulti αυτή του Yorick. Και μπαίνουμε στο game. Έλουσα το Q εναντίον Chaotic Style. 3 Dorans εδώ για τον Έλουσα. Αρκετά καλό sustain με τα Hillpots. Και περιμένουμε να δούμε τι θα πάρει και ο Chaotic Style τώρα. Το οποίο αποφασίζει να παίξει το Chainmail. Ένα αντικείμενο το οποίο θα του δώσει παραπάνω armor έτσι ώστε να μην fight burst. Και παίρνει και λίγο extra mana regeneration από το Fairy Channel. Αρκετά καλά stats, βέβαια δεν έχει καθόλου heal pots αυτή τη στιγμή πάνω του, κάτι το οποίο μπορεί να τον βγάλει πάρα πολύ πίσω σε περίπτωση που χάσει τα trade στην αρχή. Βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι έχει και το Ghost of Famine για να τον χιλάρει. Βέβαια δεν γνωρίζουμε αν το mana regen θα είναι αρκετό. Απλά με ένα fairy charm. Για να δούμε. Βγαίνει και το πρώτο Vital Spot σε ένα πολύ καλό σημείο για τον Έλουσα το Q. Γιατί βλέπουμε και ότι η style είναι λίγο φοβισμένος, κρατάει απόσταση, κάνει λίγο χάρας, αλλά δεν δέχεται σημαντικό damage. Λέμε τώρα λίγα trades, ενώ στο farming κάνω στα mini του Έλουσα, κάνει λίγο χάρας εκεί πέρα και ότι η style φωνάει. Και η Fiora γνωστή για τα τρομερά ένα φαίνα τα οποία έχει. Ήδη έχει αρχίσει και τιμωρεί τον Yorick. Βλέπουμε τώρα εδώ Ghost of Famine, λίγο παραπάνω lifestyle, το Chaotic Style δέχεται όμως πάρα πολύ δυνατά trades, τα Vital Spot τα οποία κάνει πρώτη η Fiora. Τον πιέζουν ακόμα πιο κοντά προς τον πύργο του. Half HP και half mana. Ήδη χωρίς να έχει πάρει ούτε ένα level. Βλέπουμε εδώ και το Ignite, τα μπει μέσα με το... με το repost, πάρα πολύ όμορφα το First Blood, Έλουσα το Q στη τρίτη θέση με τον Chaotic Style να πέφτει στο First Blood με ένα πάρα πολύ γρήγορο game. Εκμεταλλεύεται το level 4, περστάρει τον Yorick με Ignite και Exhaust και ο Έλουσα το Q θα πάρει την τρίτη θέση σε αυτό το 1-1 στο Genet Kozanis και ακολουθούμε με μεγάλο τελικό σύντομα.
Λοιπόν, μεγάλος τελικός τώρα πλέον. GM Looney εναντίον Conan, με Jax εναντίον Poppy. Ο Looney εδώ θα πάρει ένα pick το οποίο δεν έχει παίξει στο υπόλοιπο τουρνουά. Και ο Conan τώρα πλέον παρατάει τον Νάσο το οποίο τον έφερε στο τελικό και θα πικάρει τον Jax. Ακόμη ένα αρχηγικό pick. Exhausted Knight λοιπόν και για τους δύο παίχτες, παίζουν τους Bruises. Σίγουρα εδώ πέρα η Poppy έχει το πλεονέκτημα όσο αφορά τα Summoner Spells, αλλά και το Trade. Το Iron Ambassador, το Passive δηλαδή της Poppy, της δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα όσο αφορά τα Trades. Κάθε φορά που έχει το Passive της, απλά παίρνει ένα Lasted και ορμάει μέσα με το Extra Shield, κερδίζοντας έτσι τα Trades. Από την άλλη, ο Jax έχει ένα πολύ πιο δυνατό lean με το Counter-Strike και έχει τη δυνατότητα να κάνει burst την Poppy άμα την πετύχει με cooldown στο Passive της. Αλλά ας μην ξεχνάμε κιόλας ότι έπειτα από τα level 6 η Poppy μπορεί πάρα πολύ απλά κάθε φορά που ο Conan ανοίγει την ούλτη του να τον πετάει μακριά και να επιδιώκει αυτά τα fights χωρίς ούλτη, κάτι το οποίο θα ευνοήσει φυσικά την Poppy. Ο νικητής εδώ πέρα παίρνει ένα μπουκάλι στον Τάντα, 20 ευρώ RP και 20 ώρες στο G-Net Kozanis. Παίζονται πολλά εδώ. Έχουμε και πάρτι νεολαίας σήμερα το βράδυ, οπότε ένας από τους δυο σίγουρα θα το γλεντήσει πάρα πολύ καλά αυτό το first prize. Σε ένα λεπτό μπαίνουμε και στο game. Έχουμε τώρα έναν Jax ο οποίος θα μπορούσε να παίξει με τα Dorans και να παίξει έτσι ένα επιθετικό παιχνίδι, ή θα μπορούσε να παίξει και με το Corrupting Potion για λίγο δυνατότερα trades, μιας και η Poppy έχει ένα φυσικό πλεονέκτημα εναντίον του. Και φυσικά έχουμε μια Poppy η οποία κάνει κυρίως physical damage, οπότε ο Jax θα μπορούσε να επενδύσει λίγο νωρίς σε armor και να προσπαθήσει να το παίξει λίγο πιο tanky. Βέβαια αυτό θα οδηγούσε σε ένα πιο μακρύ game. Και η Poppy έχει ελαφρώς καλύτερο clear wave, κάτι το οποίο την κάνει λίγο δυνατότερη όσο αφορά το fight για τα 100 CS. Βέβαια, όταν μιλάμε για πύργους, φυσικά ο Jax έχει το πάνω χέρι, μιας και είναι ένα από τα champions που ρίχνουν τους πύργους πιο γρήγορα από κάθε άλλο. Στις 26 του μηνός θα έρθει και ο Μιχάλης Ζάνης, ο Χαγιάτη Κύρινο, για το event εδώ στο G-Net Kozanis, στο οποίο θα γίνει και εκεί ένα βένα τουρνουά, από όσο ακούω. Θα γίνει ένα event εδώ πέρα με ένα βένα εναντίον του αρχηγού. Φήμες λένε ότι και οι δύο στο τελικό εδώ πέρα είναι μεγάλη φάση του αρχηγού. Ο Conan τακτικός πελάτης εδώ στο G-Net Kozanis. Σε κάθε τρίπλη είναι αρχηγός μου. Εδώ Conan επέλεξε να ξεκινήσει με δύο Doran's Blade και Doran's Seal. Αρκετά δυνατό να δει το Looney. Το ίδιο ακριβώς θα κάνει και ο Looney. Ολόιδια αντικείμενα λοιπόν και για τους δύο παίχτες. Αλλά δεν θα επιλέξει να κάνει. Βλέπουμε εδώ, όλοι δεν ξεκινάει τα trades, περνώντας το Iron Man. Θα γίνει το Counter-Strike, θα ρίξει και κάνει το κλειδί. Το Grasping the Undying όμως το προχωρεί. Heroic Charge πάνω στον τοίχο. Εδώ πέρα ο Conan δέχεται ένα πάρα πολύ δυνατό trade. Και ο Looney συνεχίζει να βγαίνει μπροστά. Conan, ο οποίος πρέπει να αποφύγει αυτά τα trades όσο πιο πολύ μπορεί, ιδίως όταν το passive είναι διαφορετικό.
θα πει και άλλη μια φορά ο Κόνορ, αλλά τώρα πλέον είναι out of mana, κάτι το οποίο το κάνει πάρα πολύ αδύναμο στο trade. Ο Λούνι ήδη φαίνεται να έχει το πάνω χέρι σε αυτό το ένα μέρο. Και δεν ξέρω, θα πει επιθυμητά το heroic charge. Ψάχνει να το βρει ο Λούνι στον τύπο, αλλά δεν του δίνει την ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά, ο Κόνορ έχει μείνει πάρα πολύ πίσω τώρα πλέον. Μόλις με 100 HP πάνω του. Και ο Λούνι έχοντας πάνω του στο μάνα, έχει το πάνω χέρι, counter strike. Θα βγει, θα πει επιθετικά εδώ πέρα. Ο Λούνι δεν έχει τώρα πλέον άλλο μάνα. Ο Κόναν έχει γλιτώσει για τώρα. Περιμένει να βγει και αυτό το ρουν για το παραπάνω χιλ. Ο Λούνι θέλει να κάνει και το απλούς με το passive του, αλλά δεν του δίνει την ευκαιρία. Τώρα πλέον ο Κόναν ψάχνει εδώ να βρει την ευκαιρία. Θα μπει επιθετικά. Το damage είναι καλό, αλλά ο Κόναν είναι πάρα πολύ low. Θα γίνει και το ignite. Game over, ο Λούνι θα βγει ο νικητής για το 1-1 στο G-Net. Κοζάνης θα κάνει εδώ και το dance πάνω από το πτώμα του Κόναν. Το θριαμβευτικό αυτό dance. Και ο Λούνι τσιμπάει ένα μπουκαλάκι στον Τάντα. Μαζί με αυτά 20 ώρες στο G-Net Κοζάνης και 20 ευρώ σε RP. Συγχαρητήρια λοιπόν εδώ στον Λούνι, τον πρωταθλητή μας. Θα έχουμε και στη δεύτερη θέση τον Κόναν, ο οποίος έδωσε μια καλή παρουσία στο τελικό. Στην τρίτη θέση είχαμε τον Έλους από Q και στην τέταρτη θέση ο KO του Style. Οπότε αυτό θα είναι το τουρνουά για σήμερα. Καλά να περάσετε στο πάρτι νεολαίας και τα λέμε στο επόμενο τουρνουά.